Είναι φανερό ότι η συγκεκριμένη πρόταση των 30 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας περί σύσταση ειδικής προανακριτικής επιτροπής έχει μια πολλαπλή στόχευση. Αφενός με να αλλάξει την ατζέντα, δηλαδή να συγκαλυφθούν οι εγκληματικές ευθύνες τις οποίες έχει η κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας, να συγκαλυφθεί η κλιμάκωση της αντιλαϊκής αντεργατικής πολιτικής και τα μέτρα τα οποία παίρνει για τη σωτηρία σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης των επιχειρηματικών ομίλων, να οδηγήσει σε έναν προσανατολισμό το λαό και βεβαίως να οδηγήσει σε μια ένταση της δικοματικής κοκορομαχίας ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, που παρακολουθούμε όπως παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα να κλιμακώνεται και να συγκαλύψει πίσω από αυτό το δικοματικό κουρνιαχτό τη συμφωνία την οποία έχουν επί της ουσίας η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ με τις στρατηγικές επιλογές της άρχουσας τάξης με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πρόταση των 30 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας επί της ουσίας εξυπηρετεί και τους δύο. Εξυπηρετεί και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μέσα από αυτήν, από αυτό την κοκορομαχία, επιδιώκουν ακριβώς να χειραγωγήσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, να εγκλωβίσουν τις λαϊκές συνείδησεις ανάμεσα στη σκύλα και τη χάριβδη του καπιταλιστικού συστήματος και της διαχείρισής του. Τρίτον, επιδιώκουν να συγκαλύψουν την πραγματικότητα την οποία επικρατεί και επικρατούσε διαχρονικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα στο τηλεοπτικό τοπίο. Αναδεικνύουν το δέντρο, δηλαδή τις σχέσεις της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τον Καλογρίτσα και την προσπάθεια την οποία έκανε μέσα από τον διαγωνισμό για αναδιάταξη του τοπίου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαμόρφωση ενός φιλικότερου για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ περιβάλλοντος, ακόμη πιο φιλικού. Και βεβαίως πίσω από αυτή τη διαδικασία προσπαθούν να συγκαλύψουν ότι αφενός μεν το συγκεκριμένο επιχειρηματικό όμιλο αξιοποιούν και οι δύο, και στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα η Νέα Δημοκρατία για τις δικές τους επιδιώξεις, και μέσα από αυτή τη διαδικασία να κρύψει το δάσος. Που το δάσος τι είναι? Είναι ότι η ενημέρωση βρίσκεται στα χέρια μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Βρίσκεται και βρισκότανε στα χέρια μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και σε αυτό δεν διαφωνείτε. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το κίνημα αλλαγής πρώην ΠΑΣΟΚ. Επιχειρηματικοί ομίλοι οι οποίοι έχουν ταυτόχρονα και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Είναι εφοπλιστές, έχουν διελιστήρια, ασφαλιστικές εταιρείες, δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, είναι ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων. Έτσι λοιπόν είναι φανερό ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ότι η ενημέρωση βρίσκεται στα χέρια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων έχουμε και τον έλεγχο, τον ασφιχτικό έλεγχο της ενημέρωσης και την προσαρμογή της ενημέρωσης στις επιδιώξεις, στην υπερέτηση των συλλογικών συμφερόντων της άρχουσας τάξης. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία επί της ουσίας αναπαράγουν την κυρίαρχη πολιτική, αναπαράγουν τα κυρίαρχα ιδεολογήματα που προσπαθούν να αεροποιήσουν το σύστημα ή και να είναι απολογητικά απέναντι στο καπιταλιστικό σύστημα. Και συκοφαντούν συστηματικά κάθε τάση ριζοσπαστισμού, κάθε αγώνα το οποίο αναπτύσσει ο λαός, η εργατική τάξη νεολαία. Συκοφαντούν συστηματικά το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, διαστρεβλώνουν κατάφορα σημαντικά ιστορικά γεγονότα και ιστορικές περιόδους. Είναι λογικό αυτό, γιατί δεν θα βάλουν οι ίδιοι τα χέρια τους να βγάλουν τα μάτια τους, δεν θα συκοφαντήσουν το καπιταλιστικό κέρδος, δεν θα χτυπήσουν, δεν θα στοχοποιήσουν το καπιταλιστικό κέρδος ως το βασικό υπεύθυνο των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει ο λαός και τις επίθεσεις που καθημερινά δέχεται. Και έτσι λοιπόν έχουμε τη σκανδαλώδη μονομέρεια στην προβολή των κομμάτων διαχρονικά, των σχηματισμών, των οργανώσεων και οργανισμών που στηρίζουν το πολιτικό σύστημα, αλλά πάνω απ' όλα
είναι υπηρέτες και απολογητές αυτού του σάπιου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, αυτού του βάρβαρου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος του καπιταλισμού. Και βεβαίως αυτή που κυριολεκτικά δίνει τα ρέστα της σε αυτή τη διαδικασία είναι η κρατική. ΕΡΤ, διαχρονικά, ανεξάρτητα ποιος είναι η κυβέρνηση. Και πάντα υποστηρίζει με σκανδαλώδη τρόπο η κρατική ΕΡΤ την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτή δεν κρατάει ούτε τα προσχήματα και επιβεβαιώνει έτσι το ρόλο της ως βασικού εργαλείου του αστικού κράτους. Τα στοιχεία άλλωστε που δημοσίευσε τελευταία το ΕΣΟΡΟΥ για το 2019 είναι αποκαλυπτικά και θα τα καταθέσουμε στα πρακτικά. Τι λένε αυτά λοιπόν τα στοιχεία, και μάλιστα το 2019 που ήταν μισό χρόνο ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και μισό χρόνο η Νέα Δημοκρατία, ότι και το 2019 αλλά και από το 2009 που υπάρχουν στοιχεία στο ΕΣΟΡΟΥ καταστρατηγείται συστηματικά ακόμη και αυτή η τυπική και όχι ουσιαστική αναλογική αρχή της αναλογικής εκπροσώπησης των κομμάτων. Και επί της ουσίας πρημοδοτούνται, στηρίζονται και υπερπροβάλλονται το κυβερνητικό κόμμα κάθε φορά και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και κόμματα που είναι χρήσιμα και παίζουν ρόλο, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, που πάντοτε προβάλλεται πάνω από το εκλογικό του ποσοστό. Ή οι ανεξάρτητοι Έλληνες, που μπορεί να μην ήταν τότε το 2019 κυβερνητικό κόμμα, αλλά είχαν σκανδαλώδη υπερπροβολή. Και αντίστοιχα το ΚΚΕ μόνιμα, σταθερά και συστηματικά έχει πολύ χαμηλή προβολή, πολύ πιο χαμηλή και από τα εκλογικά του ποσοστά. Και μάλιστα την περίοδο από το 2015 έως το 2019, μέχρι το Δεκέμβριο του 2019, τα ποσοστά αυτά της παρουσίας του ΚΚΕ, της τυπικής παρουσίας του ΚΚΕ στις τηλεοράσεις, είναι πολύ πιο χαμηλά. Πάρα πολύ πιο χαμηλά από ό,τι ήταν ιστορικά διαμορφωμένα από το 2009 έως το 2015. Ακόμη και σε αυτό λοιπόν το σημείο, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζουν πάρα πολύ στο πώς αντιμετώπισαν το ΚΚΕ. Και αυτό είναι κριτήριο, κατά τη γνώμη μας, το οποίο πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι. Πώς αντιμετωπίζουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αυτοί που είναι πιο ανεκδίγητοι από όλους είναι η ΕΡΤ. Την περίοδο Γενάρη, Απρίλη, πριν την προεκλογική περίοδο που είχαμε τώρα αλληπάλληλων εκλογών, η προβολή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 55,4% και του ΚΚΕ 2,9%. Και την περίοδο μετά τις εκλογές που άλλαξε η κυβέρνηση, η προβολή της Νέας Δημοκρατίας είναι 55,4%, το ίδιο ακριβώς ποσοστό. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ακριβώς προβολή και του ΚΚΕ 3,3-3,5%. Να λοιπόν, πόσο πολύ μοιάζεστε και στις μεθόδους που χρησιμοποιείτε. Και από αυτή την άποψη εμείς το λέμε καθαρά. Το ΕΣΟΡΟΥ αποτελεί πλυντήριο αυτής της κατάστασης. Είναι και ανίκανο και αδύναμο να επιβάλλει ακόμη και την τυπική αρχή της αναλογικής εκπροσώπησης, άσε που αυτή παραβιάζεται συστηματικά με διάφορους τρόπους. Έχουμε τώρα βρει το νέο κόλπο να χρησιμοποιούμε δημοσιογράφους σχολιαστές δύο σε κάθε πάνελ που είναι με τις ώρες και που εκφράζουν ο ένας στη μία πλευρά την κυβερνητική και ο άλλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό δεν μετράει ή δεν μετράει το τι περιεχόμενο έχουν ουσιαστικά τα δελτία, τα τηλεοπτικά της ενημέρωσης και των ειδήσεων. Έτσι λοιπόν εμείς το λέμε καθαρά, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία και βεβαίως το ΕΣΟΡΟΥ αποτελεί τον εκφραστή αυτής της διακομματικής συνένεσης και τα τρία κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, σε αυτή τη σύνθεση συμμετείχανε, όπως συμμετείχατε από κοινού στη συνταγματική αναθεώρηση για να γίνει το ΣΟΡΟΥ ακόμη και εξαρτώμενο από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, αλλάζοντας την πλειοψηφία ορισμού των μελών του ΕΣΟΡΟΥ, μειώνοντας την περισσότερο, φέρνοντας πιο κοντά στην εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Και βεβαίως υπάρχουν και οι επιμέρους επιδιώξεις των επιχειρηματικών συμφερόντων που έχουν στα χέρια τους μέσα μαζικής ενημέρωσης και η σύμφιση κάθε φορά με την εκάστοτε κυβέρνηση, ακόμη και
μέσα από διαδικασίες διαπλοκής. Και εδώ στο ερώτημα πλανήτη είναι ποιος ελέγχει ποιον. Η κυβέρνηση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις εταιρείες ή οι εταιρείες την κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι λοιπόν εμείς λέμε, και βεβαίως εδώ επιτρέψουμε ένα σχολιασμό, επειδή αναφέρθηκε ο αγωνιτής του κινήματος αλλαγής πριν προσπαθώντας να βάλει στο κάδρο και το ΚΚΕ αυτό των ανομολόγητων σχέσεων των κομμάτων της αστικής διαχείρισης για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς λέμε ότι η μεταβίβαση του σταθμού που είχε το ΚΚΕ του 902 του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού έγινε κάτω από όριες τις νόμιμες προϋποθέσεις και ελέγχθηκε. Εξονυχιστικά μάλιστα. Για να μην υπάρχουν σκιές. Έτσι λοιπόν η κατάσταση αυτή αποτελεί το διαχρονικό αποτέλεσμα όλων των κυβερνήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν η κυβέρνηση επιχείρησε να κάνει αναδιανομή της πίτας σε συνθήκες αναδιατάξεων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης των επιχειρηματικών ομήρων που είχαν στα χέρια τους μέσα μαζικής ενημέρωσης, να διαμορφώσει ένα ακόμη πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την κυβέρνησή του, μια πιο φιλική στάση των καναλιών απέναντί του και βεβαίως αξιοποίησε και επιχειρηματικά σχήματα ως μπροστινούς, ένα ή περισσότερα, κατά τη διάρκεια του πληστηριασμών. Και βεβαίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, είναι χειραγωγημένα, είναι φανερό, είναι χειραγωγημένα από την άρχουσα τάξη, από τα οικονομικά συμφέροντα και από τις επιδιώξεις του κεφαλαίου. Αυτό που επιβεβαιώνεται και από την δικογραφία, αλλά όχι μόνο, είναι οι τεράστιες πολιτικές ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων και του ΣΥΡΙΖΑ. Της κυβέρνησης λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του τότε αρμόδιου υπουργού του Νίκου Παπά, δεν προκύπτουν όμως, κατά τη γνώμη μας από τη δικογραφία, ενδείξεις για ποινικές ευθύνες και άρα για τη σύσταση ειδικής προανακριτικής επιτροπής. Δεν συμφωνούμε δηλαδή με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για συγκρότησή της. Θα συζητούσαμε το ενδεχόμενο να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για διερεύνηση συνολικά της εικόνας και της κατάστασης που παρουσιάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδιαίτερα στα τηλεοπτικά, της πολιτικής εμπλοκής αλλά και των πιθανών υπόγειων διαδρομών και μαύρου χρήματος που μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στις εταιρείες που χειραγωγούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα ελέγχουν και τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Γιατί όμως επέλεξε η Νέα Δημοκρατία αυτή την επιλογή, το λέμε καθαρά, για να συγκαλύψει την κατάσταση. Άλλωστε έχουμε πλούσια εμπειρία από όλες τις προηγούμενες προανακριτικές αλλά και εξεταστικές επιτροπές. Συγκαλύπτονται οι αιτίες, τα προβλήματα, τα ζητήματα, για να οξύνει την κούφια δικοματική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, για να χειραγωγήσει και να συγκαλύψει τις κοινές στρατηγικές επιλογές που έχουν. Έτσι λοιπόν το ΚΚΕ, δύο κουβέντες. Πρώτον, στη συνταγματική αναθεώρηση είχε ζητήσει την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Το αρνήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ. Παραμένει η ειδική μεταχείριση. Το ΚΚΕ δεν θα γίνει πλυντήριο για το ξέπλυμα των ευθυνών, των όποιων ευθυνών υπάρχουν, δεν θα συνενέσει τη χειραγώγηση και στη συγκάλυψη, δεν θα νομιμοποιήσει διαδικασίες από προσανατολισμού. Θα ακολουθήσουμε την ίδια τακτική με τις προηγούμενες προανακριτικές επιτροπές. Στη δε ψηφοφορία θα ψηφίσουμε παρόν στην πρόταση νόμου της Νέας Δημοκρατίας για τη σύσταση ειδικής προανακριτικής επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή.